είμαι ο διοικητής του 301 εργοστασίου Βάσεως, του αρχαιότερου εργοστασίου του τεχνικού σώματος. Η αποστολή της διοίκησης παροικών τμήματων είναι η επισκευή, διασκευή, εξυγχρονισμός, αξιοποίηση και ανακατασκευή πάσης φύσεως τεχνικού υλικού. Έχουμε συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό να γίνονται πολλές δουλειές από υλικά τα οποία θα είχαν πεταχθεί και τα οποία τα παίρνουμε εμείς και τα χρησιμοποιούμε προς όφελος του στρατού αλλά και από διάφορα ανταλλακτικά τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν πλέον στο εμπόριο και να βγει στην παραγωγή ένα άρμα το οποίο είναι καθυλωμένο αυτή τη στιγμή και περιμένει ένα μικρό ανταλλακτικό. Το μηχανουργείο ουσιαστικά είναι βοηθητικό συνεργείο και ασχολείται με την υποστήριξη των κυρίων συνεργείων όσον αφορά την κατασκευή εξαρτημάτων και κάθε πάσης φύσεως επισκευή σε ό,τι αφορά μέταλλο. Τορναδόρος είναι η ειδικότητά μου και εδώ πέρα το τμήμα που βλέπουμε είναι το τμήμα αυτόματων τόρνων με το τελειότερο ίσως απόκτημα που έχουμε εδώ στο μηχανουργείο, το CNC τόρνος. Το συνεργείο αυτό εκτελεί επισκευή και ανακατασκευή κινητήρων επιστρεφόρων οχημάτων. Εκτελεί επίσης επισκευή εξολεύων μηχανών, αντιλώνων υψηλής πίεσης. Μετά τη διαδικασία της ανακατασκευής ή επισκευής ανάλογα την περίπτωση, γίνεται η δοκιμή του κινητήρα, το δοκιμαστήριο των κινητήρων που είναι εδώ στο συνεργείο και βλέπουμε κατά πόσον είναι πετυχημένη η επισκευή και αν ανταποκρίνεται στα δεδομένα του κατασκευαστή. Οι κινητήρες που ανακατασκευάζουμε είναι για τα οχήματα Mercedes 240, 290, 290 GTT και Hammer και κάνουμε πλήρη ανακατασκευή ή μερική επισκευή. Βρισκόμαστε στο 301 εργοστάσιο βάσης, στο τμήμα κυβωτίων ταχυτήτων μικρών συγκροτημάτων. Εδώ επισκευάζουμε και ανακατασκευάζουμε το κυβότιο ταχυτήτων του Mi 113, του TOP, του πυροβόλου Mi 109, διαφορικό ανεμιστήρα ακραία μετάδοση και κυβότιο αρχικής μετάδοσης του Mi 113. Το βαφείο εδώ του 301, εργοστάσιο βάσεως, βάφονται σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα του λεκανοπεδίου, όχι μόνο του λεκανοπεδίου, αλλά και σχεδόν όλου του στρατού. Εδώ έρχονται όλα τα πυροβόλα για ανακατασκευή. Όταν λέμε ανακατασκευή, λύνονται τελείως και ξανασυναρμολογούνται πάλι. Εδώ θα δούμε τη διαδικασία λύσης για επισκευή του οπλισμού G3. Υποστηρίζουμε όλη την Ελλάδα, όλο τον οπλισμό, τον φορητό οπλισμό του ελληνικού στρατού. Με το που μπαίνει κάποιο όπλο μέσα γίνεται η διάλυση. Ελέγχονται όλα τα απάρδια του οπλισμού. Συνεχίζει στη απολύπανση, αμοβολή, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική βαφή και βλητική δοκιμή. Πριν 15 χρόνια που είμαι εδώ μέσα, ο οπλισμός βαφόταν στο χέρι. Φανταστείτε τι πράγμα ήταν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Για το χειριστή ειδικά. Περήφανος που είμαι διοικητής του 301 εργοστασίου βάσεως, συνεχίζοντας μια παρόδοση ετών από καταξιωμένους συναδέρφους. Κάνουμε μια, πιστεύω, αξιόλογη δουλειά. Με φιλότιμο, με προσπάθεια, με αγώνα, όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν για το καλύτερο. Έχουμε δώσει την ψυχή μας για αυτό το στρατόπεδο και το πονάμε. Και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξει των προγενεστέρων μας.